Πάμε λίγο και στον κύριο Καραγιάννη, θα ήθελα, για να μας ερμηνεύσει λίγο αυτό που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Σταθακόπουλος, αν θεωρεί ότι είναι υποκινούμενη η όλη διαδικασία ή από πού μπορεί να εκπορεύεται ή τι ακριβώς συνέβη. Αν έχετε κάποια εξήγηση, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε, αυτή η κίνηση που έκανε ο Πριγκόζιν μπορεί να φαίνεται να έχει πιάσει εξαπίνης αρκετούς στην Ευρώπη και ίσως και αρκετούς μέσα στη Ρωσία, αλλά στην πραγματικότητα υπήρχαν αρκετές ενδείξεις ότι υπήρχε μια κλιμάκωση τις προηγούμενες εβδομάδες που θα έφτανε σε ένα αποτέλεσμα αυτή η κλιμάκωση. Έτσι. Δεν ήρθε δηλαδή ξαφνικά αυτή η αντίδραση, αυτή η κίνηση. Όχι βέβαια. Mm-hmm. Και εσείς στα δικά σας δελτία είχατε αναδείξει το θέμα. Είχατε αναδείξει τις δηλώσεις που έκανε όλο αυτό το διάστημα εναντίον της ελληνικής ηγεσίας. Ξέρετε, ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι αναρωτιόντουσαν περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, ήταν μια προσωπική επίθεση εναντίον του αρχηγού ΓΕΘΑ, εναντίον του Υπουργού Άμυνας. Υπήρχε κάποιος άλλος σκοπός. Κανείς δεν μπορούσε να μαντέψει. Δεν μπορούσε όμως κανείς να μαντέψει. Το πού θα έφτανε. Δηλαδή, θα έφτανε να εκδηλωθεί στην Ανταρσία. Και όχι να φτάσει να βάλει ευθέως κατά του Πούτιν και να κινείται στρατιωτικά, όπως λέει τουλάχιστον, να οδεύει προς τη Μόσχα. Αυτό δεν νομίζω ότι το περίμενε κανείς. Γι' αυτό ξαναρωτώ. Έχει μια σημασία να καταλάβουμε καταρχήν τη δύναμη που έχει η Βάγκνερ. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι έχει εκστρατεύσει σε διάφορα σημεία στον πλανήτη, έχει λειτουργήσει με διάφορους τρόπους υπέρ της ρωσικής δημοκρατίας. Απ' την άλλη πλευρά όμως, καταλαβαίνουμε ότι δεν ξέρω ποια είναι η διάσταση και η δυναμική του να φτάσει σε σημείο μόνος του να αμφισβητήσει τον Πούτιν στρατιωτικά μέσα στην ίδια τη χώρα. Την έχει αυτή τη δύναμη. Να ακούστε λοιπόν. Η Βάγκνερ, είπαμε, είναι ένας δεύτερος στρατός, αλλά δεν έχει ούτε αεροπορία ούτε ναυτικό. Ο ίδιος διατείνεται ότι έχει 25.000 άντρες στις διαταγές του. Στην πραγματικότητα πρέπει να είναι πολύ λιγότεροι. Δηλαδή, οι υπολογισμοί που κάνουν οι Βρετανικές πηγές είναι 10.000. Ότι έχει 10.000 αυτή τη στιγμή. Ωραία, ας τα βάλουμε κάτω. 10.000 στρατιώτες. Εξαιρετικά εκπαιδευμένους. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι μηχανές. Αρκεί για να τα κάνει όλα αυτά. Όχι, δεν αρκεί. Γι' αυτό σας είπα και την προηγούμενη ώρα ότι είναι πασιφανές ότι έχει κάποιους συμμάχους, κάποιους αόρατους συμμάχους. Mm-hmm. Κάποιοι του έχουν δώσει το πράσινο φως να ξεκινήσει μια κίνηση η οποία, ναι, μεν τώρα χαρακτηρίζεται ως ανταρσία, στρατιωτική ανταρσία, στην πραγματικότητα έχει χαρακτηριστικά πραξικοπήματος. Πραξικοπήματος. Και το γεγονός ότι μπήκε στο Ροστόφ. Το Ροστόφ, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι η έδρα του νότιου ρωσικού στρατιωτικού χώρου, δεν ξέρω πώς στα ελληνικά πώς μεταφράζω, στρατιωτική περιοχή της Ρωσίας. Είναι η πόλη η οποία παίζει ένα κομβικό ρόλο στη διεξαγωγή του πολέμου στην Ουκρανία. Το γεγονός λοιπόν ότι μπήκε μέσα στην πόλη, δεν υπήρχε καμία αντίσταση. Και ήδη υπάρχουν έντονες φήμες ότι κάποιες μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του Ροστόφ έχουν συμμαχήσει μαζί του, καταδεικνύει το γεγονός ότι εδώ πέρα υπάρχει μια συνωμοσία. Απ' την άλλη, έχουμε τη δήλωση του Μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος δηλώνει τη στήριξή του ξεκάθαρα προς τον Πούτιν, αν άκουσα καλά προηγουμένως, Θανάση. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι του Ροστόφ, είναι ο Μητροπολίτης του Ψκόφ. Ναι. Και τον αναφέρω φυσικά γιατί θεωρείται ένας από τους πιθανότερους δελφίνους για τον θρόνο της Μόσχας στη συνέχεια και βέβαια γιατί έχει ελληνικές ρίζες και ίσως έχει και για μας κάποια σημασία. Είναι του Ψκόφ και βέβαια θα τολμήσω να κάνω και μία σκέψη ότι είναι περίεργο που δεν είδαμε άλλες δηλώσεις από τη Ρωσική Εκκλησία, αλλά ίσως δεν είναι καθόλου περίεργο αν σκεφτούμε το τι είχε συμβεί το 1993, αναφέρθηκα πριν, είναι το δεύτερο στην ιστορία των προσφάτων πραξικοπημάτων. Ένα ήταν το 1991 τον Αύγουστο, λίγο πριν τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Το δεύτερο ήταν τον Οκτώβριο του 1993, όταν επιχειρήθηκε η ανατροπή του Γέλτσιν και τότε ο Γέλτσιν βομβάρδισε το Ρωσικό Κοινοβούλιο. Τότε λοιπόν ο μεσολαβητής ανάμεσα στις δύο παρατάξεις ήταν ο τότε Πατριάρχης Αλέξιος. Και δεν σας κρύβω ότι κάνω τη σκέψη πως ενδεχομένως να κρατιέται πίσω ο Πατριάρχης Κύριλλος ακριβώς για αυτό το ενδεχόμενο. Για να μπορέσει να μπει στη μέση συνέχεια. Αν χρειαστεί δηλαδή να υπάρξει ένας μεσολαβητής σε ένα σκηνικό πραγματικού εμφυλίου, γιατί βέβαια ακόμη δεν έχουμε τέτοιο σκηνικό, έχουμε μια ξεκάθαρη ανταρσία μια συγκεκριμένη ομάδα. Θα εκφράσω μάλιστα και την επιφύλαξη ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσες δυνάμεις παραμένουν από τη Βάγκνερ πιστές στον Πριγκόζιν. Γιατί θυμίζω ότι ο Πριγκόζιν δεν δημιούργησε τη Βάγκνερ μόνος του. Ουσιαστικά είναι αυτό που συζητάμε, είναι το
μυστικό, μακρύ, βρώμικο χέρι του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας και κυρίως των μυστικών υπηρεσιών του στρατού. Επομένως και αυτοί επηρεάζουν πολλούς μαχητές και οπλαρχηγούς της Βάγνερ. Σίγουρα κάποιους τους έχουν κρατήσει μακριά από την Εγώ θα ήθελα μία εκτίμηση από εσάς που γνωρίζετε καλύτερα το περιβάλλον και εσύ Θανάση και εσείς κύριε καθηγητά, να καταλάβουμε εμείς πώς λειτουργεί εν προκειμένου ο Πριγκόζιν. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξεκινάει με 10.000 στρατιώτες, 20.000 στρατιώτες θέλετε, χωρίς αεροπλάνα, χωρίς τίποτα, χωρίς καμία βάση ουσιαστικά, αφετηρία επί της ουσίας, και να προχωρήσει και να λέει αμφισβητώ τον Πούτιν. Ποιον τον Πούτιν? Ακριβώς και αυτό. Και συνεχίζοντας αυτό που λέει ο Παναγιώτης, το τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν με αυτή την ομάδα Βάγνερ και με τον Πριγκόζιν? Ναι, ακούστε, καταλαβαίνω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο να μας δώσετε, αλλά η ιστορία Έχουμε. Ρωσίας, τι λέτε κύριε καθηγητά μου. Πόση ώρα θέλετε. Η ιστορία της Ρωσίας, ο κύριος Αυγερινός θα συμφωνήσει φαντάζομαι σε αυτό, είναι μια ιστορία πραξικοπημάτων στρατοτικών ανατροπών. Αυτή είναι η ιστορία της Ρωσίας. Η Ρωσία πάντα είχε τέτοια φαινόμενα. Έτσι, επομένως, κοιτάξτε, αυτό είναι βαθιά χαραγμένο μέσα στο συλλογικό υποσυνείδητο του ρωσικού λαού. Ότι όταν θέλω ανατροπή της υφιστάμενης τάξης πραγμάτων, θα πάρω τα όπλα στα χέρια. Mm-hmm. Ο Πριγκόζιν, λοιπόν, είπα κάτι και σε κάποιον άλλο σταθμό και καταλαβαίνω ότι πολλοί άνθρωποι νιώθουν λίγο άβολα που το λέμε. Αλλά ο κύριος Ευγερινός πάλι θα συμφωνήσει, φαντάζομαι, αυτό που θα πω τώρα. Ο Πριγκόζιν είναι ένας Ρωσοεβραίος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρόκειται από την εβραϊκή κοινότητα της Ρωσίας. Αυτό σημαίνει ότι σε μια χώρα που έχει βαθιά αντισημιτισμό, έτσι, η Ρωσία είναι αυτή που γέννησε τον αντισημιτισμό, αγαπητοί μου. Ένας τέτοιος άνθρωπος, λοιπόν, ο οποίος έχει βιώσει και στα νιάτα του τον αντισημιτισμό, δεν θα έπαιρνε στα χέρια του τα όπλα αν δεν είχε υποστήριξη. Ο Πριγκόζιν, λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει Πούτιν στη θέση του Πούτιν. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Έχει ποινικό μητρό, είναι εβραϊκού θρησκεύματος, δεν μπορεί να έχει τέτοιες φιλοδοξίες. Φαντάζομαι ότι δεν το σκέφτεται, κύριε καθηγητά μου, κανείς αυτό. Σκέφτεται ότι ενδεχομένως προσπαθώντας να. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, θέλω να ανατρέψω τον Πούτιν, λέγοντας. Φαντάζομαι δεν φαντάζεται τον εαυτό του ως Πούτιν. Φαντάζονται κάποιον άλλον. Λέω εγώ, δεν ξέρω. Για με αυτά που λέει δημόσια τώρα, έχει πει δημόσια. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι φαντάζεται τον εαυτό του ως Πούτιν. Κατά συνέπεια, εγώ δεν καταλαβαίνω αν αυτό. Ακούστε με λίγο, κύριε καθηγητά, αν μπορείτε. Άρα. Το ερώτημα είναι, θεωρείτε ότι είναι υποκινούμενος προφανώς από κάποιους. Είναι εσωτερικά υποκινούμενος ή εξωτερικά υποκινούμενος, είναι το επόμενο εύλογο φαντάζομαι ερώτημα για τους τηλεθεατές μας. Ναι, κοιτάξτε, αν ήξερα μια τέτοια πληροφορία δεν θα ήμουν κάθετη. Συγγνώμη που σας το λέω στον αέρα. Παρακαλώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εμείς σας φωνάξαμε για να μας δώσετε τα φώτα. Ναι. Ξέρετε καλύτερα από εμάς σίγουρα. Ακούστε, δεν μπορεί κανείς να πει με ασφάλεια τώρα κάτι τέτοιο. Εγώ κοιτάω τα γεγονότα. Τα γεγονότα λοιπόν σε κάποιο βαθμό μιλάνε μόνα τους. Δεν ξέρω αν τον έχουν προσεγγίσει κάποιες ξένες δυνάμεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος αμερικανικός δάχτυλος. Εγώ ξέρω τα γεγονότα. Ποια είναι τα γεγονότα? Ότι μπήκε σε μια πόλη σαν το Ροστόφ και δεν υπήρχε καμία αντίσταση. Ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν έντονες φήμες ότι κάποιες μονάδες του ρωσικού στρατού, κάποιες ειδικές δυνάμεις έχουν συνταχθεί μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι έχει υποστήριξη εκ των έσω. Τώρα, αν έχει έρθει σε μια συμφωνία με κάποιο ξένο παράγοντα, μπορώ να το υποθέσω, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό με μια βεβαιότητα. Mm-hmm. Έτσι. Είναι πάντως πασιφανές ότι εδώ πέρα έχουμε, εντάξει, μια κίνηση η οποία ήταν καλά οργανωμένη. Και γιατί είπα εγώ προηγουμένως συναδέλφους σας για 24 και 48 ώρες? Γιατί με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, όσα πραξικοπήματα μπορούν ή τέλος πάντων τέτοιες κινήσεις μπορούν να επιβιώσουν παραπάνω από 2 μέρες, τότε συνήθως πετυχαίνουν τον σκοπό τους. Άρα οι επόμενες 24 ή 48 ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Mm-hmm. Για το κίνημα, ας το πούμε κίνημα, η ανταρσία, όπως θέλει να το πει κάποιος, mm-hmm. του συγκεκριμένου ανθρώπου.